Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με post-game σχόλια για το πάω Ολυμπιακός που έληξε πριν από λίγο στο γήπεδο της Τούμπας. Τελικό αποτέλεσμα 0-0 ισοπαλία. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερολήπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό Φίλαχλο, σαν και σένα, είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε, πρόσοχη όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση, υπάρχει και η αστρονομία εδώ στο κανάλι, η οποία σε επιστήμη θεωρώ την εκπληκτική και μα συντριγκάρει όλε και όλου λίγο πολύ, εμένα προσωπικά πολύ. Άρα, μπορείτε κι εσεί φυσικά να κάνετε εγγραφή, like κοινοποίηση, σχόλιο, αλλά και το καμπανάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό καθημερινός και αφιλοκερδός. Ευχαριστώ πάρα πολύ των προτέρων, το εκτιμώ. Από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός αποφάσισε λόγω των καιρικών συνθήκων στην Αττική να μας παρουσιάσει αυτή τη σούπα που μόλις παρακολουθήσαμε. Πες την ε σούπα, πες την ε φάβα, όπως θέλεις. Βασικά εμένα δεν μου αρέσουν αυτά, σε άλλες και άλλους αρέσουν. Τι να πω, πάντως αυτό που είδαμε δεν ήταν ολυμπιακός. Άλλη μια γέλα, άλλο ένα στραβοπάτημα. Ανάμεσα στα τόσα που κάναμε φέτος, μέχρι στιγμής, δυστυχώς. Και έχοντας μάλιστα ως καλύτερο σου παίχτη τον τεμοτοφυλακά στον Πασχαλάκη, ο οποίο προσωπικά με δικαίωσε για άλλη μια φορά. Σε γενικέ γραμμέ όμω αυτό δεν το λες και θετικό. Ήσουν πραγματικά άτολμο, άνευρο, δεν είχε το πάθος για την νίκη που θέλουμε εμεί να βλέπουμε ως φίλοι του Ολυμπιακού. Από τη μία σίγουρα δεν ιτήθηκε και έτσι δεν καταστράφηκε τελείω. Αλλά και πάλι μένει πίσω. Δεν απόλυσε άλλου δύο πόντου, του και αυτό έγινε διότι εστίασε περισσότερο στο να καταστρέψει, στο να χαλάσει το παιχνίδι του αντιπάλου, στο να προσέξει τι δικέ σου αδυναμίε, δηλαδή στι επιστροφέ στην άμυνα κτλ. Όπου σίγουρα όλο το χρόνο βλέπουμε ότι πονάει η ομάδα μα. Εντάξει, το ψιλοκαταφέραμε κάπω καλύτερα αυτό. Κρατήσαμε το μηδέν. Ε, Έλεω Πασχαλάκη, ξαναλέω. Για 61 λεπτά στο παιχνίδι έπαιζε χωρί εξτρέμ. Πραγματικά δεν χτυπούσε από τα άκρα καθόλου τον αντίπαλο. Μετά προ το τέλο του αγώνα γύρισε πίσω, εννοείται, τίποτα μπροστά. Είδε τον άλλο τον Ρουμάνο να βάζει μέσα μπίσεσβαρ για παράδειγμα, ο οποίο και θα σεντράρει και θα πασάρει, χτίζει γενικά, είναι παλιά καραβάνα. Και αντίστοιχα εσύ δεν έβαλε τον Βαλμποενά για παράδειγμα να σου σερβίρει τίποτα. Εδώ μάλιστα έβαλε τον Ραμόν έξω αριστερά, σου φέρανε, ξέρω εγώ, από τη διοίκηση εξτρέμ και δεν τόλμησες να τους βάλεις να παίξουν. Και όλα αυτά για να μην χάσεις και να πάρεις τις σοπαλία. Δηλαδή συμβιβάστηκες με αυτό το πράγμα. Στο Μίτσελ μιλάω τώρα. Και γενικά θα έλεγα ότι άργησες να κάνεις αλλαγέ. Το καθυστέρησες πολύ. Και να είσαι σίγουρος, κύριε Μίτσελ, ότι με τέτοιε κινήσεις γενικά εν ώρα αγώνα, με τέτοια απόδοση η ομάδα μας, δύσκολα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτή η εμφάνιση τώρα δεν ήταν εμφάνιση ομάδα που παίρνει το πρωτάθλημα, δεν ήταν εμφάνιση Ολυμπιακού. Για μα, του φιλάθου του Ολυμπιακού, κάθε στραβοπάτημα με ελληνική ομάδα εντό και εκτό έδρα είναι στενάχωρο για μα. Πώ το λένε, Εκνευριζόμαστε, δεν μα αρέσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να του κερδίζουμε όλου αυτού. Γιατί είμαστε καλύτεροι του. Πώ θα γίνει δηλαδή. Είναι υποδέστεροι μα από κάθε άποψη. Σα μέγεθος, σα φανέλα, θες τίτλους, τα πάντα, σα σωματείο όλα. Άσε που είδαμε τρεις παίχτες οι οποίοι εντάξει από πλευράς τεχνικής κατάρτισης δεν το έχουν με την καμία. Ποιοι είναι αυτοί, ρε Απτσούκ Μασούρας, όπου δεν υπήρχε αριστερή πτέρυγα καθ' τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στο δεύτερο έτσι, το πρώτο μισάωρο, πες 35 λεπτά ή 25 έστω όσα ήτανε, δεν είναι δυνατόν τώρα, και να μου βάζει τον κανό έξω αριστερά. Το παιδί παίζει έξω δεξιά. Το ξέρει όλο ο ντουνιά. Και σε γενικέ γραμμέ να ξαναπώ. Δεν θέλουμε εμεί ω φίλοι του Ολυμπιακού να συγκρίνουμε με το χειρότερο. Δηλαδή με την Ήτα. Συγκρίνουμε πάντα με το καλύτερο. Γιατί θέλουμε συνεχώ να βελτιωνόμαστε. Να ανεβαίνουμε. Και στην Ευρώπη εννοείται. Αλλά και στο πρωτάθλημα το ελληνικό. Να το κατακτάμε κάθε μα κάθε χρόνο. Με αντιπάλου του τυφλού. Έτσι. Ανέκαθεν τυφλοί ήταν. Πώ θα γίνει δηλαδή τα αποτελέσματα μιλάνε. Ειδικά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Γενικά αυτή η σκληρή, θα έλεγα, κριτική, γιατί κάποιο θα τη χαρακτηρίσει έτσι, γίνεται από μένα. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω. Άλλο Ολυμπιακό μπορεί να είναι ευχαριστημένο τώρα, ξέρω εγώ, τι να πω. Να πει ότι μπράβο που δεν χάσαμε και τα λοιπά. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Τι να κάνω τώρα. Να βγω εδώ πέρα και να πω μπράβο που δεν χάσαμε. Δεν το κάνω αυτό. Ποτέ. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου. Πώ το λένε. Στο χαρακτήρα μου. Διότι θέλω μόνο τη νίκη. Πώ θα γίνει δηλαδή. Έδειξε ότι δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, το ξέραμε. Από πλευρά αθλητικότητα, φυσική κατάσταση. Και αυτό είναι που σε τρόμαζε. Εσένα το Μίτσελ εννοώ. Αλλά από την άλλη έπρεπε κιόλα να βάλει και παίχτε που να μπορούν να σου προσφέρουν, έτσι. Να σου κάνουν πράγματα. Να απειλήσουν και τον αντίπαλο περισσότερο. Να σε νιώσει ο αντίπαλο. Πώ θα σε νιώσει τώρα με το Ραμόν έξω αριστερά. Που εντάξει δεν έχω κάτι με το παιδί, αλλά απλά δεν είναι θέση εκεί πέρα Και όμως παρόλα αυτά εντάξει κάτι ψηλό πήγε να κάνει Να βγει λίγο μπροστά Έχει ταχύτητα κι αυτός Τον κανός λίγο που τον είδα τον είδα εντάξει Soft πως το λέμε Όχι σκληρό Έχει όμως τεχνική κατάρτιση Εντάξει δεν είναι μασούρας είπαμε Θα δώσει με τη μία πάσα αυτά Θα κοντρολάρει θα τριμπλάρει Αλλά δεν είναι δυνατός Αυτό είδα λίγο τώρα τι να πω Ας του δώσουμε χρόνο Εξάλλου είναι και δανεικό, ε. Μπουτούτσι δεν έβαλε καθόλου, δεν το τόλμησε. Τι να πω. Εκτό αποστολή έμεινε ο Φορτούνη. Εντάξει, κάτι θα ξέρει ο προπονητή. Σε αυτό, έτσι. Γιατί δεν γίνεται όλοι οι προπονητέ να έχουν άδικο και να έχει δίκιο ο παίχτη. Διότι ακόμη και στη γιορτή που είχαν κάνει εκεί με την πίτα τη Βασιλόπιτα, όταν του την έδωσε ο πρόεδρο, τον είδα τον πρόεδρο λίγο έτσι ψυχρό απέναντί του. Ενώ με τον Αλαραμπή ήταν με στη γλύκα. Ζάχαρη, πώ το λένε. Αυτά υπάρχουν, ντοκουμέντα, έτσι. Από εκεί και πέρα, εκτό αποστολή, έμεινε και ο Παϊτήμ Κασάμι την τελευταία στιγμή. Προφανώ έκρινε ο προπονητή ότι δεν τον βοηθάει. Συμφωνώ εκεί, αλλά και ο Παπαδούδη. Κατά τα άλλα, εμεί ξεκινήσαμε με τον Πασχαλάκη κάτω από το τέρμα, εννοείται. Κεντρικοί οπισθοφύλακε Παπασταθόπουλο Ντόι. Δεν του αλλάζει εκεί, σωστά. Ρέαπτσουκ αριστερά εκεί πίσω στην οπισθοφυλακή και δεξιά αντίστοιχα ο Ροντινέη, ο οποίο Ροντινέη είχε εντολή να μένει πίσω, χαραμίστηκε τελείω για να προσέχει εκεί πέρα τι επελάσει των αντιπάλων, οι οποίε μάλιστα γινόντουσαν πιο πολύ από την πλευρά του Ρέαπτσουκ. Άρα, ώρε ώρε κακός έμενε τόσο πίσω ο Ροντινέη, εντάξει, τώρα ο προπονητή πάλι το έκρινε αυτό. Ο Νάρε είναι ο επικίνδυνο, ο ταχύτατο από έξω δεξιά εκεί στον Μπάουκ. Επί τα λέω ότι μου αρέσει αυτό ο παίχτη. Τι να πούμε τώρα, την αλήθεια μόνο. Δεν λέω εγώ κάτι άλλο εδώ πέρα, ό,τι βλέπω. Εξάρι μετά κλασικά εμβυλά. με ο μαζί μπροστά του εκεί και δίπλα του. Μασούρα έξω αριστερά, έξω δεξιά, Πεμπιέλ. Χάμε Ροδρίγε εκεί δεκάρι και ο Μπακαμπού μύτη μπροστά ολομόναχο. Μια χαρά τρεξίματα ο Μπακαμπού, αλλά εντάξει είπαμε να κοντρολάρει κτλ. Άστο, μην περιμένει πολλά. Τι να πει, από την άλλη, ο γηπεδούχο Πάοκ, η ομάδα αυτή κατέβηκε με κοτάρσκι κάτω από το τέρμα. Του θυμάμαι. Το γκουλιαράκι με τον γκασον κεντρικοί πιστοφύλακε. Δεξί μπάκο άστρε, αριστερό ο Άρε. Ντάντα και Αουγκούστο εκεί στα χαφ. Κωνσταντέλια μπροστά του. Με τον Άρε έξω δεξιά, έξω αριστερά Ζήφκοβιτ. Και μπροστά ολομόναχο ο ο, ο Πορτογάλο. Που και αυτό είχε φάει κάποτε άκυρο από το Μαρτίν. Όπω και ο Ζήφκοβιτ που έπαιζε στην Πενφύκα, Πορτογαλία. Δεν τον ήθελε, λέει, γιατί είναι τραυματιάκια. Ορίστε, πήγε στον Μπάουκ, ούτε μια φορά δεν έχει χτυπήσει. Άντε μια φορά, ξέρω εγώ, τη πλάκα. Μια χαρά είναι. Και τα πάει καλά και ανασταλτικά αυτό, ε. Ήταν λάθο του Μαρτίν αυτό, να το πούμε κι αυτό. Όπω και ο Λιβέιρα είχε κάνει καριέρα στην Αγγλία. Δεν τον λε άσχημο για παγκίτι Ολυμπιακό, έτσι, για τρίτο, λέμε τώρα. Αφού το Χασάν δεν τον θέλει, τον έφαγε. Που στα πετάει στο τέλο. Να, σε τέτοιο παιχνίδι έμπαινε μέσα στο κόλλαγε με το κεφάλι. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέλο πάντων, με 4-2-3-1 λοιπόν και οι δύο προπονητέ στην αρχή. Είδαμε και τα κομποσκίνια εκεί του Πασχαλάκη, στο αριστερό χέρι, καμιά δεκαπενταριά. Γενικά στην προϊστορία των αγώνων αυτών εκεί στην Τούμπα, ο Πάο και έχει 32 νίκε, Ολυμπιακό 18 και οι ισοπαλίες είναι επίσης 18. Είχαμε και μια καθυστέρηση εκεί κάνα δεκάλεπτο και βάλε λόγω ενός πανό το οποίο ήταν εμετικό των Παοκτζίδων. Δεν το κατεβάζανε όμω οι άτιμοι αυτοί οι οπαδοί και φυσικά κάνανε κακό και στου 22 ποδοσφαιριστές. Νομίζω πιο πολύ στου παίχτε του Ολυμπιακού κάνανε κακό γιατί εκείνοι ξεκίνησαν άσχημα τον αγώνα. Αν και νομίζω ακόμη και αν άρχιζε κανονικά το παιχνίδι, πάλι το ίδιο θα γινόταν γιατί ο Πάοκ γενικά κάνει καλέ αρχέ, καλέ εκκινήσει στου αγώνε. Δηλαδή, ειδικά στο πρώτο τέταρτο. Εκεί σε χτύπησαν ελέητα. Και εσύ απλά ήσουνα εκεί πέρα με έναν ρόλο παθητικό, το οποίο είναι τραγικό για Ολυμπιακό, εντάξει. Έτσι το βλέπω εγώ. Τέλο πάντων, πήγανε στα ποδητήρια οι ομάδε με εντολή, έτσι, με προτροπή του διαιτητή, του Σλοβάκου, ο οποίο εντάξει, έπαιξε Ευτυχώ δεν έπαιξε 70-30. Πάλι καλά να λέμε. Στα 17 δευτερόλεπτα ο Νάρε τράβηξε εκεί ένα από έξω δεξιά. Αυτό το συνηθίζει το αυτό το πράγμα, το κάνει. Έτσι μας είχε κάνει γκολ και στο πρώτο γύρο, ε, στο καραϊσκάκι. Στην κλειστή γωνία του εκάστοτε τερματοφύλακα. Εντάξει, ο Τζολάκη το είχε φάει. Ο Πασχαλάκη έκλεισε ωραία τη γωνία του και πήγε και μπάλα μάλιστα και στο δοκάρι. Μετά στο δεύτερο λεπτό ο Ζήφκοβιτ μετά από σέντρα του Νάρεϊ, σούταρε πάνω στην κίνηση, αλλά νικήθηκε από τον Πασχαλάκη. Στο 3 μετά ο Χάμες έκανε ωραία κάθετη στον Μπακαμπού, ο οποίο όμω εντάξει δεν πρόλαβε, τον πρόλαβε ο Κοτάρσκι, ο οποίο μπλόκαρε σταθερά. Να πω τώρα όσον αφορά το Χάμες, ατυχήσαμε πραγματικά στο δοκάρι που έκανε έτσι. Το τράνταξε, ακόμα δονείται το δοκάρι αυτό του Κοτάρσκι. Πραγματικά δηλαδή θα ήταν τρομερό γκολ, κρίμα. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν ήταν η τύχη με το μέρο μα. Να μπαίνει αυτό, θα είχαμε σωθεί. Θα κρατάγαμε το αποτέλεσμα. Αλλά η απόδοση τη ομάδα σε μένα προσωπικά δεν με γέμισε. Δεν μου άρεσε τώρα. Τι να κάνουμε. Ολυμπιακό είμαι. Δεν τον βλέπω τον Μπάοκ. Δεν τον θεωρώ εισάξιό μου. Πώ το λένε, Εφάμιλο. Ούτε στα όνειρά του. Εντάξει. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να κερδίζω εντό και εκτό έδρα. Από πίσω και από μπρο δηλαδή να του παίρνω. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Στο πέντε, θυμάμαι τον Κωνσταντέλια να σουτάρει ξαφνικά, αλλά ο Πασχαλάκη με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε. Καλά, αυτό ο Κασταντέλια τον γκολ δεν το έχει με τίποτα, έτσι. Αν το είχε και αυτό, θα είχε τώρα πολιθεί ήδη στην Ευρώπη, κάπου ξέρω εγώ, γιατί κατά τα άλλα μια χαρά παίχτη είναι. Αντικειμενικά. Και έχω πει για τι ακαδημίε του ότι είναι καλέ εκεί, γίνεται καλή δουλειά. Ορίστε, η κάτω των 19, 2-0 τον Ολυμπιακό. Αυτό έγινε νωρίτερα, σήμερα. Δεν λέω ότι να είναι δηλαδή. Μετά, ο Λιβέιρα βρήκε χώρο στο ένα το λεπτό αλλά σούταρε πάνω στο μπασχαλάκι. Στο 10 λάθος εκεί του Ροντινέη πούλημα της μπάλας που ευτυχώς δεν κόστισε. Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό η αριστερή του πτέρυγα ήταν για γέλια και για κλάματα με Ρεαπτσού και μασούρα. Εντάξει τα πιάσαμε τα λεφτά μας, ξαναλέω. Στο 11ο λεπτό ο Ολυμπιακός άρχισε να κρατάει λίγο μπάλα στην κατοχή του επιτέλους. Στο 17 ο Κούλιαράκης μετά από εκτέλεση corner σούταρε εύκολα ο Πασχαλάκης όμως τον νίκησε. Στο 19 ο Πασχαλάκης καθάρισε συρτή σέντρα από την πλευρά του Ροντινέη, έξω αριστερά δηλαδή, όπου είχε βρεθεί και ο Αουγκούστο, να πούμε. Μετά στο 22 ο Χάμε από μακριά με το αριστερό το τράβηξε εκεί δοκάρι. Τρομερό εκεί, είπαμε. Στο 29 ευκαιρία ο Ολυμπιακό που πήγε χαμένη επειδή καθυστέρησε ο Μασούρα. Που εκεί εντάξει ο Ντάντα, ο πιτσιρικάς αυτό, έκανε μεγάλο λάθο του έδωσε την μπάλα, του λέει: Πάρε, βάλε. Τίποτα ο Μασούρα. Τίποτα. Ποδοσφαιρική οξυδέρκεια. Μείον 8. Θερμοκρασία Βλαντιβοστόκ. Μετά στο 33 έγινε φάουλ πάνω στο Ρεάπτσουκ. Αλλά έδωσε άντα. Αλλά έδωσε ξανά. Αλλά αντί άλλων εκεί ο Κρούσλιακ, ο Σλοβάκο, ο διαιτητή, ο οποίο λέει είναι 39χρονο. Και είναι σαν θείο μου, πραγματικά. Καλά, αυτό είναι άλλο καπέλο τώρα, τι να πει. Στο 35 μακρινό ο Χάμε στην αγκαλιά του Κοτάρσκι. Γενικά φαίνεται είχε εντολή από το Μίτσελ ο Χάμε Ροντρίγε να τα τραβάει τα σουτάκια του από μακριά. Βασικά τι σουτάκια, σουτάρε. Προβλέπω να κάνει το ίδιο και στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο προποτζίδικο, το μεγάλο, την πέμπτη που μα έρχεται. Θα τα πούμε και αυτά όλα, έχουμε χρόνο. Στο 37 ο Ροντινέη τροφοδότησε ωραία το Μασούρα και αντί ο τελευταίο ασεντράρι σούταρε στα πουλιά Γενικά ο Ντόι έκανε ένα μεγάλο λάθος σε στατική φάση, αλλά κατά τα άλλα είχε καλές θα έλεγα τοποθετήσεις με τη βοήθεια του Παπασταθόπουλου που τον βοηθάει και τον μαθαίνει. Στο 42 Σούταρ ο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Πασχαλάκης εύκολα έτσι τη μάζεψε αφού είχε ήδη κοντράρει και σε σώμα έτσι εξάλλου η μπάλα, συμπέκτη του. Ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλές λάθος μεταβιβάσει έτσι διπλάσιες από ό,τι έκανε ο Πάοκ, φαντάσου. Θυμάμαι μετά στο 43 να κάνει ο Λιβέιρα ένα σουτάκι εκεί πάνω στην κίνηση, αλλά πήγε η μπάλα έξω. Στο 45 αντιαθλητικό φάουλ Αουγκούστο πάνω στον Εμβιλά, κίτρινη κάρτα. Έφαγε, φαντάσου, από το Σλοβάκο, που εντάξει αυτή την κίτρινη κάρτα θα την είχε δώσει και ο άλλο, ο Ρώσο, από το Ροστόφ. Βέβαια. Χέρια-πόδια. Μετά, 47 θυμάμαι. Το Μασούρα να σουτάρει πάλι ψηλά έξω, στα πουλιά, και έτσι έκλεισε και το ημίχρονο. Ήταν ωραία η πάσα του Μπακαμπού με τη μία εκεί. Μετά όμω δυστυχώ ο Ολυμπιακό συνέχισε χωρί να κάνει αλλαγή. Έτσι στο ημίχρονο έπρεπε οπωσδήποτε να άλλαζε κάτι. Για μένα καθαρά, ο Μίτσελ. Στο 49 ο Κωνσταντέλια σούταρε, αλλά ο Πασχαλάκη ήταν σε ετοιμότητα, μπλόκαρε εύκολα. Στο 50 τέτα τέτ μετά από κίνηση μπακαμπού στο χώρο τον πρόλαβε όμω ο Σάστρε, ο οποίο έστειλε την μπάλα πλάγιο. Μετά καπάκι βρέθηκε σε θέση offside ο Μπακαμπού, ο Γαλο Κογκολέζο. Στο 53 αναμπουμπούλα στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Ευτυχώ έδιωξε ο Εμβιλά, αφού του είχε πάει μπάλα στην πλάτη του Ρέαπτσουκ, ύστερα από προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Εντάξει, κομπλέ μετά τη γράπωσε ο Πασχαλάκη στο 1954 μετά από ένα σουτάκι του Αουγκούστο, Κάτι σαν λόμπα. Τον είδε λίγο έξω. Κι όμω ο Πασχαλάκη μια χαρά. Τολμηρό, ο μόνο τολμηρό εκεί ήταν ο Πασχαλάκη. Ό,τι σου λέω. Τολμηρό, άνετο. Ε, βέβαια. Οι άλλοι ήταν μην πω τώρα. Σμενιχέ, άντε μπράβο. Τέτοιου παίχτε στον Ολυμπιακό δεν θέλω να βλέπω. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά. Άλλο μπορεί να πει μπράβο. Ήταν άρχοντε, γίγαντε. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Σε ένα 0-0 με τον Μπαοκ. Τόσο μεγάλο είναι ο Ολυμπιακό που στεναχωριέται και βλέπει ο Σίτα, έτσι, το εκλαμβάνει έτσι, ο Σίτα, την ισοπαλία με τον Πάοκ, Δεν το συζητάω καν αυτό. Μετά, σε που θυμάμαι και ένα ανύπαρκτο φάουλ που δόθηκε εκεί πέρα σε μια διεκδίκηση τη μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Πάοκ, του Μασούρα, καμία σχέση πάνω στον γκασον. Το αντίθετο ίσω έγινε. Στο 60 ο Εμβιλά σούταρε και αυτό ψηλά στα περιστέρια. Στο 61 ένα λεπτό αργότερα δηλαδή μασούρα έξω κανός μέσα. Έτσι τον έβαλε έξω αριστερά. Τι να πω εγώ τώρα. Διατηρώντας έτσι τον Μπιέλ έξω δεξιά. Εν τω μεταξύ, ο Λουτσέσκου μέχρι το 72 είχε κάνει τρεις αλλαγέ. Ο Μίτσελ μία μόνο. Κοιμότανε. Ή όχι δεν κοιμότανε. Ήταν ευχαριστημένο με το 0-0. Καταλαβες. Το άρεσε το πως πήγαινε η ομάδα. Το να είναι δηλαδή σε ένα ρόλο παθητικό κτλ. Που εγώ δεν το γουστάρω αυτό. Αλλά θα μου πεις τώρα ποιο είμαι εγώ, ε, εντάξει, ένα φίλο του Ολυμπιακού. Σαν και εσένα που ακού. Καταλαβέ. Και λέω τον πόνο μου εδώ πέρα, ε, βέβαια. Μετά πάλι κινδύνεψε η άμυνα του Ολυμπιακού, όμω καθάρισε ο Πασχαλάκη, στο 72. Στο 75 φιλοτιμήθηκε να κάνει αλλαγή ο Ισπανό, ο Μίτσελ, πετώντα έξω το μπακαμπού και πετώντα μέσα τον Ελαραμπή. Δύο λεπτά αργότερα κοιμήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού, σέντρα του Σβάμπ, του φύγει η μπάλα του Πασχαλάκη στο μοναδικό λάθο που έκανε σε όλη τη βραδιά. Αλλά ευτυχώ έδιωξε την μπάλα ο Ρέαπτσουκ μακριά. Στο 80 Σαμασέκου Μασέκου και ο Ραμόν μπήκανε ε, αντί του Μπιέλ και του Χάμε αντίστοιχα. Βέβαια στον αγωνιστικό χώρο καμία σχέση ω παίχτε. Πιο αμυντικογενεί οι δύο που μπήκανε. Ήθελε προφανώ να κλειδώσει το 0-0 ο Μίτσελ. Τραγικό αυτό για Ολυμπιακό. Ξαναλέω, με βγάζει εκτό εαυτού, είμαι κνευρισμένο. και κρατιέμαι να μην βρίσω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Κάθε φορά αυτό γίνεται στην εκπομπή. Μετά από αγώνε ο Ολυμπιακό δεν κερδίζει. Παναθναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, είναι δυνατόν τώρα. Και απλά κατους έχω. Ξαναλέω, κάθε χρόνο. Οι εποχέ τώρα 87 με 97 περάσανε, τελειώσανε, ανεπιστρεπτοί. Είμαστε καβάλα στα Πάμε παρακάτω. Στο 87. Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Αγγούστο. Πέρασε η μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Πασχαλάκη. Μετά Σαμασέκου και Μπράντεν Τόμα του Πάοκ συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι. Ευτυχώ ήταν καλά και οι δύο, ειδικά ο Σαμασέκου που έτσι την έφαγε πιο άσχημα. Ήρθε που λε και η κούραση εκεί στο τέλο του Ολυμπιακού, των παικτών μα, πραγματικά δηλαδή σάπιοι ήταν, σερνόντουσαν. Άντε να τελειώνουμε ήταν η φάση, Φαντάσουμε την ΑΕΚ πώ θα είναι την Πέμπτη. Που η ΑΕΚ είδε τι έκανε με τα δοκάρια εκεί. Μια χαρά ο Τίγρησε και ξεκούραστο και θα πάρει την νίκη στα χαρτιά. Μια χαρά, κομπλέ. Πολύ αντρίκιο αυτό, μάγκικο. Είδε, είναι και από την κοκκινιά. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά. Εγώ που δεν ηρωνεύομαι, δεν γουστάρω να ηρωνεύομαι να λέω μπράβο και τέτοια και να μην το εννοώ. Το λέω τώρα. Για να μην βρίσω και να μην χαρακτηρίσω, κατάλαβε. Αυτό πάντω είναι κολοτριπηδίστικο. Πώ το λένε. Άμα είναι έτσι, να βγάλω και εγώ το μέτρο, τη μεζούρα, να μετράμε τα τέρματα και άντε να κερδίζουμε έτσι. Μετά το παιχνίδι έκλεισε, θυμάμαι, με Σοάρες να κάνει θέατρο. Εντάξει, εκεί ήταν το Αλίκη Βουλιουκλάκη, το ξέρω εγώ Δημήτρη Χόρν, ποιο θέλει. Καλουτά που υπήρχε και έκλεισε, νομίζω. Αυτά. Ή το δημοτικό θέατρο στον Πειραιά. Όπου γουστάρει. Την κάρτα την έφαγε πάντω στην κίτρινη, εντάξει, φαντάζω ο Σλοβάκο την έβγαλε. Και κάπω έτσι έκλεισε ο αγώνα με αυτή τη σούπα, τη φάβα, το 00, τα κουλουράκια, τη λευκή ισοπαλία που λένε και οι δημοσιογράφοι. Να με λοιπόν και εγώ με πιο καθαρό μυαλό τη Δευτέρα, δηλαδή αύριο 6 Φεβρουαρίου 2023, για την κλασική απογευματινή εκπομπή, να τα πούμε έτσι: Τα υπόλοιπα. Να ευχαριστήσω για τα σχόλια τα εξή άτομα, ξεκινώντα από κυρία, Πέγκιν Κώστα Κεφαλίδη, Κωστάκη, Χάρης Σιφάκης, Πάνος Πάνο, Λεωνίδα Λούγκο, Κώστας Δ, Προφήτη 7, Μάκη 72, Midtown Manhattan, New York City, USA, George K, Σπύρος Γιακουμέλο, Chris T, Κώστα Χρυσούλα Καϊκατζάνη. Και όσον αφορά έναν που έβρισε και χαρακτήρισε, ξέρω εγώ, παρόλα αυτά είναι και εγγεγραμμένο εδώ στο κανάλι, φαντάσου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, ο κόσμο έχει τρελαθεί. Δεν του αρέσει αυτό που ακούει και κάνει εγγραφή. Πατάει. Είναι απίστευτο, πραγματικά δηλαδή. Εντάξει, τι να του πω, είναι κορόδετς τράπουλας τράπουλα και μια ο ίδιο και το σπίτι του όλο. Τι να κάνω κι εγώ, προσπαθώ να κρατήσω ένα επίπεδο στην εκπομπή όπω πάντα, αλλά θα απαντήσω κιόλα έστω και έτσι, με συλλαβέ, παίζοντα. Αυτά, ευχαριστώ όλε και όλου που ακούτε, που στηρίζετε για την ακρόαση εγγραφές, likes, κοινοποιήσει, τα πάντα όλα και σχόλια όπως είπαμε. Χαιρετώ, ραντεβού ξανά αύριο κλασικά. Ζήτω Ολυμπιακός.